Η συνάντηση της ιδιοκτήτριας της βιομηχανίας φωσφορικών λιπασμάτων Κατερίνας Λαβρεντιάδου και του Γενικού της Διευθυντή Διονυσίου Μπεχράκη με τους εργαζομένους της Βούφουλου, η οποία είχε αναβληθεί την περασμένη Παρασκευή, πραγματοποιήθηκε τελικά χθες το απόγευμα. Στη συνάντηση αυτή οι συνδικαλιστές άκουσαν ευχάριστα νέα και αισιόδοξες προσεγγίσεις τόσο από τον κύριο Μπεχράκη όσο και από την κυρία Λαβρεντιάδου. Μεταξύ άλλων, οι εργαζόμενοι έλαβαν διαβεβαιώσεις ότι το εργοστάσιο δεν πωλείται και ότι πολύ σύντομα θα καταφτάσουν σε αυτό νέες ποσότητες πρώτων υλών. Συζητήσαμε μία σειρά θεμάτων που αφορούν και τη ΔΕΠΑ ενώ στην επίσκεψη της επίσκεψης που θα κάναμε στον Υπουργό, στον κύριο Βεντζέλο, και παράλληλα και διάφορα θέματα τα οποία αφορούν τις σχέσεις της δικαίωνας με τους εργαζόμενους. Ναι, εχθές είχαμε δει την ιδιοκτήτρια της εταιρείας, την κυρία Λαβρεντιάδου, η οποία έχει δεσμευτεί για άλλη μία φορά ότι πρόθεση είναι της ιδιοκτήτριας να κρατήσουν την εταιρεία και παράλληλα να την ενισχύσουν με κεφάλαια και αργότερα με πρώτες ύλες. Υπάρχει μια δυσκολία, μας είπε, στην εξέβρεση πρώτων υλών, λόγω του ότι οι πρώτες ύλες κατά κόρον προέρχονται από χώρες αραβικές και δι' της Συρίας, και λόγω της πολιτικής αστάθειας υπάρχει μια δυσκολία και απευθύνονται σε νέες αγορές. Όμως αυτό το θέμα θα ξεκαθαρίσει. Δεν έχει ξεκαθαρίσει, μας είπε, το θέμα με το φυσικό αέριο και κατ' επέκταση το θέμα της αμμονίας. Ακόμη η εταιρεία σχεδιάζει και δεν έχει πάρει τις τελικές αποφάσεις εάν θα προμηθεύεται εφεξής αμμονία από την αγορά ή αν θα παράγει ίδια, και άρα αυτό συνεπάγεται ότι θα προβεί σε νέα συνεργασία με την ΔΕΠΑ. Δεν νομίζω ότι με βάση τις τελευταίες εξέλιξεις να ανησυχούν, και η κουβέντα που έχουμε κάνει πιστεύω ότι τους αποδείξαμε ότι δεν πρέπει να ανησυχούν. Οπωσδήποτε είναι ένα πρόβλημα το ΔΕΠΑ. Τίποτε άλλο. Και δεν υπάρχει κανένα άλλο πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα ζητήματα για άλλη μια φορά ήταν στα λόγια. Εμείς έχουμε πει και έχουμε καταθέσει ότι δεν θα ησυχάσουμε εάν δεν δούμε πράξεις. Οι πράξεις είναι οι οποίες θα καθορίσουν την περαιτέρω στάση μας και όσο δεν τις βλέπουμε θα είμαστε σε εγρήγορση. Σήμερα το απόγευμα ή αύριο το πρωί, οι εκπρόσωποι του Σωματείου των Εργαζομένων αναμένεται να συναντηθούν με τον Υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος επιστρέφει σήμερα από τις Βρυξέλλες, προκειμένου να ζητήσουν τη βοήθεια τους σε πολλά θέματα, ένα εκ των οποίων είναι αυτό της ΔΕΠΑ. Οι εργαζόμενοι μάλιστα θα επιδιώξουν επίσης να συναντηθούν και με τη νέα Υπουργό Ανάπτυξης, Άννα Διαμαντοπούλου. Γι' αυτό είμαστε ακόμη στην Αθήνα, για να δούμε σήμερα το απόγευμα τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Βενιζέλο, και βέβαια και την κυρία Διαμαντοπούλου. Ήμασταν προηγούμενα με τον κύριο Τιμοσίδη, ο οποίος ας πούμε προσπαθούμε να δούμε και την κυρία Διαμαντοπούλου ως νέα Υπουργό του Υπουργείου Ανάπτυξης. Υπουργό Ανάπτυξης, και η οποία εμπλέκεται με το θέμα της ΔΕΠΑ για να βρεθεί μια λύση. Διότι εμείς ανησυχούμε διότι το μέλλον μας είναι αβέβαιο με την κατάσταση τώρα που υπάρχει στο εργοστάσιο.